Παρότι. Τόσο στο Συμβούλιο του Eurogroup, όσο και στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών του ECOFIN, είχαμε συζητήσει πολύ σημαντικά θέματα, όπως είναι η εφαρμογή της νέας οικονομικής διακυβέρνησης, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς να βελτιωθεί, και το θέμα της συνέχισης της ενίσχυσης της Ουκρανίας όσον διαρκεί η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ στο Συμβούλιο σε σχέση με την συνέχιση της ενίσχυσης της Ουκρανίας, που η Κύπρος ως έναν θύμα εισβολής και κατοχής από μια τρίτη χώρα και συμπληρώνοντα τις επόμενες μέρες 50 χρόνια κατοχής ευρωπαϊκής επικράτειας, ότι θα πρέπει να παραμείνει η ενίσχυση της Ουκρανίας στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επίσης είχαμε μια σημαντική συζήτηση όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα, βέβαια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης περνά μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών μελών. Η Κύπρος, ως μια διαιρεμένη χώρα από την στρατιωτική εισβολή, έχει ένα σοβαρό πρόβλημα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, οι προσπάθειες από την κυβέρνηση μας επίλυσης του Κυπριακού είναι καθοριστικής σημασίας για την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας και της ανταγωνιστικότητάς της. Όταν όμως σε υψηλό επίπεδο εκπρόσωποι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνομιλούν με αυτούς οι οποίοι έχουν εισβάλει και συνεχίζουν την κατοχή ευρωπαϊκής επικράτειας στην Κύπρο, δεν συμβάλλουν προς την κατεύθυνση και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, αλλά όσον αφορά και τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ενίσχυση της Ουκρανίας. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς να βελτιωθεί, και το θέμα της συνέχισης της Κύπρος ως έναν θύμα εισβολής και κοινότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης περνά μέσα από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών από την κυβέρνηση μας επίλυσης του Κυπριακού είναι καθοριστική σημασία, γιατί δεν συμβάλλουν ως την κατεύθυνση και τις αρχές της